Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί οι θεσμοί και κυβέρνηση να μην έχουν δώσει ακόμη τα χέρια για το κοινωνικό μέρισμα, ωστόσο έχει ήδη από τις 27 Οκτωβρίου υπάρξει συμφωνία για το ζήτημα. Πήγες και από τις δύο πλευρές αφήνουν να εννοηθεί πως δεν θα ανακύψουν προβλήματα στη διανομή του. Το πρωτογενές πλεόνασμα θα ξεπεράσει φέτος κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ τον στόχο του μνημονίου. Από την υπέρβαση αυτή τα 1,4 δισεκατομμύρια θα αποτελέσουν το κοινωνικό μέρισμα και τα 600 εκατομμύρια ταμιακό απόθεμα που θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου, καθώς και για τον κουμπαρά εξόδου στις αγορές. Πριν από τις συνεδρίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Φεβρουάριο, θα πρέπει να έχουν αποκρισταλωθεί τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή του Ταμείου στο πρόγραμμα θα καταστεί ακόμη πιο αμφίβολη. Η ελληνική κυβέρνηση ελπίζει ότι θα μπορούσε να πείσει τους Ευρωπαίους να συμφωνήσουν στην ελάφρυνση του χρέους με αντάλλαγμα την συμμετοχή του. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από τους συσχετισμούς δυνάμεων μετά τον σχηματισμό της γερμανικής κυβέρνησης και οι ενδείξεις για την ευκρίνεια των αποφάσεων σε κάθε περίπτωση δεν είναι ενθαρρυντικές. Η ονομασία ελληνικό γιαούρτι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα που παράγονται εκτός Ελλάδας, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Αθήνας και Πράγας για το θέμα. Η χρήση του ελληνικού γιαουρτιού ως επισήμανση σε προϊόντα βάσει νομοσχεδίου της Τσεχίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Αθήνα, με την ελληνική κυβέρνηση να ζητά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η χρήση του όρου ελληνικό γιαούρτι για τα προϊόντα που παρασκευάζονται έξω από την Ελλάδα, παρότι δεν προστατεύονται από γεωγραφική ένδειξη, παραπλανεί τους καταναλωτές και προκαλεί αθέμητο ανταγωνισμό, ανακοίνωσε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας τέλος στην διαμάχη. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη μόνακι μέσα 719,54 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,29% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.